ένα νέο το οποίο είναι μια δυσάρεστη είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Όπως όλα δείχνουν, πληροφορίες θέλουν πρώην παίκτρια του GNTM να παρέσυρε και να σκότωσε με το αυτοκίνητό της 60χρονο οδηγό μηχανάκι λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Πληροφορίες αναφέρουν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Πιπίνου. Το μοντέλο έχει συλληφθεί. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να διευκρινιστούν ακριβώς οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος. Υπάρχουν μόνο πληροφορίες μέχρι τώρα, οι οποίες δεν είναι επιβεβαιωμένα, σύμφωνα με τις οποίες το αυτοκίνητο πέρασε με παλόμενο πορτοκαλί. Προτεραιότητα είχε μάλλον ο οδηγός, αλλά όλα αυτά είναι απλά πληροφορίες που δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα. Τις επόμενες ώρες θα δουν το φως της δημοσιότητας όλες οι συνθήκες με ακρίβεια που έγινε. Και οι πληροφορίες πώς έγινε και τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν έφυγε η κοπέλα από τον τόπο του δυστυχήματος. Ναι. Δεν προσπάθησε να φύγει. Ναι. Οπότε όταν ήρθε η αστυνομία κτλ. Συνελήφθη μέχρι να αποσαφανιστεί τι ακριβώς έγινε, αν έφταιγε, δεν έφταιγε, τι συνέβη. Πολύ, πολύ άσχημο πάντως. Ναι. Πολύ άσχημο και για την ίδια την οδηγό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό δεν έχει κάποια πρόθεση να συμβεί. Όχι, προφανώς, ναι, αλλά επειδή δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει ακόμα. Ναι, δεν ξέρουμε και τις συνθήκες, τι συνέβη. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που έχει τη ζωή του. Συλληπιτήρια.